Καλώς ήρθατε στο νοσοκομείο. Και εσείς μαζί με εμάς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τον αυριανό μας πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είδε από κοντά τι σημαίνει απομόνωση, όπως είχε πει κάποτε μια ψυχή, ένας πρωθυπουργός για όλη τη μάνα. Εμείς εδώ αντιστεκόμαστε σε πείσμα αυτό που θέλουν να μας θεωρούν για όλη τη μάνα. Δημιουργούμε και μεθαύριο θα δείξουμε με την ψήφα μας και με την αγωνιστικότητά μας πώς, που πρέπει να πάει ο τόπος. Θα ήθελα να κάνει ένα μικρό χαιρετισμό η Διευθύντρια του Νοσοκομείου. Μετά θα κάνει ένα μικρό χαιρετισμό ο Μητσοτάκης, ο Μιχάλης, που είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης της Ριζοσπαστικής Συνεργασίας. Είναι η περιφέρεια της Κρήτης που θα είναι η πρώτη περιφέρεια, είναι η πρώτη περιφέρεια που βάφτηκε κόκκινη στις εθνικές εκλογές και η περιφέρεια η δικιά μας μετά τις 25, μετά τις 18 Μαΐου. Και μετά θα παρακαλούσα τους φορείς να κάνουν όσοι είναι εδώ μία σύντομη τοποθέτηση να πούνε τα προβλήματα και μετά ο σύντροφος ο Αλέξης θα μας μιλήσει και θα δει όλα αυτά που θα υποθούν και θα απαντήσει. Παρακαλώ την κυρία Διευθύντρια. Γεια σας, καλημέρα. Κύριε Τσίπρα, θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο νοσοκομείο μας. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ. Είναι καλό να γνωρίσετε το προσωπικό, τις ανάγκες της περιοχής εδώ και τις ιδιαιτερότητες, ώστε να μπορείτε κι εσείς από την πλευρά της πολιτείας κάποια στιγμή να βοηθήσετε όσο μπορείτε αυτή την περιοχή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας και από μένα. Να σας πω ότι όταν έρχεται κανείς στη Σιτία, βλέπει μια ομορφιά, βλέπει έναν τόπο με απεριόριστες δυνατότητες, αλλά βλέπει παράλληλα και ένα δρόμο που υποτίθεται ότι είναι, λέει, εθνικός, ο βόρειος οδικός άξονας, που στους υπόλοιπους τρεις νομούς της Κρήτης έχει τεράστια προβλήματα, αλλά στο νομό Λασιθίου, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος και τουλάχιστον στην περιοχή της Σιτίας, δεν υπάρχει. Θα έλεγα ότι αυτό ίσως είναι ένα δείγμα από το success story του κυρίου Αρναουτάκη, που είναι ο υποψήφιος, ο αντίπαλος εντός εισαγωγικών υποψήφιος που έχουμε σήμερα στις περιφερειακές εκλογές, ή του κυρίου Τσόκα, που ήταν ο προηγούμενος διορισμένος περιφερειάρχης της Κρήτης, όταν ήταν η Νέα Δημοκρατία, ήταν πάντα ο ίδιος. Εγώ θέλω να πω ότι τούτη η περιοχή έχει τεράστιες δυνατότητες και θέλω να πω ότι δεν είναι μεγάλη κουβέντα να πούμε ότι αυτό που θέλουμε να αλλάξουμε εμείς στην περιφέρεια της Κρήτης, η ριζοσπαστική συνεργασία Κρήτης δηλαδή, είναι πρώτον την αντίληψη για το θεσμό, ότι δεν θέλουμε ένα θεσμό παρακολούθημα μιας γραφειοκρατίας του κέντρου που η ματιά της δεν φτάνει ως εδώ, έχει δηλαδή μια κοινωνική μοιοπία θα έλεγα, αλλά θέλουμε μια αρχή η οποία θα είναι αφεντικό στον τόπο της και αφεντικό όχι με την έννοια του δυνάστη, αλλά κυριολεκτικά αφεντικό με την έννοια του ότι κάνω κουμάντο στον τόπο μου. Και θα σας έλεγα και ένα δεύτερο πράγμα. Η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα χρειάζεται περισσότερες φορές από ό,τι στις υπόλοιπες χώρες, γιατί ζούμε στην πιο νησιωτική χώρα της Ευρώπης, που ό,τι δεν είναι νησιωτικό σχεδόν όλο το υπόλοιπο, είναι ορεινό. Θέλουμε δηλαδή έναν διαφορετικό τρόπο να κυβερνηθούμε. Και έχουμε άλλο ένα λόγο, ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση που από οικονομική κρίση έχει γίνει ανθρωπιστική, διότι κάποιοι προσπαθήσανε την κρίση που γέννησε το χρέος να τη σώσουν με το μνημόνιο, που αντί να λύσει τα δύο προηγούμενα ήρθε και προσθέθηκε ως τρίτο βαρύτερο και σοβαρότερο, ίσως και πιο σάπιο αν θέλετε, πρόβλημα στα προηγούμενα δύο. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς ζητάμε την κυβέρνηση στην περιφέρεια Κρήτης, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε ανθρώπους που είναι πεντακάθαροι, που έχουν ιδέες και που είναι γνωστοί από τους κοινωνικούς αγώνες. Εγώ δεν θέλω να σας απασχολήσω πολύ, γιατί σήμερα πρέπει να πάρετε το λόγο εσείς. Γιατί δεν είναι πολύ εύκολο να έρθει πρόεδρος κόμματος και μάλιστα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε αυτήν την περιοχή που ένας πρωθυπουργός παλιότερα την είχε χαρακτηρίσει με έναν τρόπο που καθόλου δεν της αξίζει. Αυτός πήρε ένα μάθημα, αλλά τώρα πρέπει όλοι μαζί να δούμε και πώς θα βρούμε τις δυνάμεις και θα τις ενώσουμε για να ανατάξουμε αυτήν την κοινωνία που είναι καθημαγμένη κυριολεκτικά. Και το χειρότερο είναι ότι κάποιοι προσπαθούν να την κάνουν να χάσει την ελπίδα της, να χάσει δηλαδή το μοναδικό όπλο που έχει πια. Την ελπίδα με τις μικρές δυνάμεις που έχουν μείνει να κάνει το μεγάλο έργο που πρέπει να γίνει για να μπορέσει αυτή η κοινωνία να αναταχθεί.
Σας λέω λοιπόν ότι εμείς αυτό προσπαθούμε. Φέρνουμε ένα μήνυμα από το ένα άκρο της Κρήτης στο άλλο, από τα Χανιά, δηλαδή από το δυτικότερο εδώ στο ανατολικότερο άκρο του ανατολικότερου, του νοτιότερου νομού και της Ελλάδας και της Ευρώπης, που έχει, και αυτό το λέω και στα Χανιά, το λέω και στο Ηράκλειο, το λέω και στο Ρέθυμνο, δεν έχει κανένα πρόβλημα, που έχει μεγαλύτερα προβλήματα από τους υπόλοιπους, ενώ έχει και μεγαλύτερες δυνατότητες. Εάν λοιπόν εδώ βάζεις ένα ευρώ, αν αλλού πάρεις 5 με το ένα, αν το βάλεις σωστά, εδώ μπορεί να βάλεις ένα και να πάρεις 10. Αυτό το λέω γιατί είναι και μια δέσμευση για το πώς θα διαχειριστούμε αύριο τα πράγματα, γιατί ελπίζουμε και έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι θα την πάρουμε την περιφέρεια Κρήτης και θα κυβερνήσουμε εντελώς διαφορετικά, με συμμετοχή, με ισόρροπη ανάπτυξη που αυτή θα φέρει το συγκριτισμό. Γιατί κάποιοι λένε συγκριτισμός, μα δεν γίνεται να έρθει με αλεξίπτωτο. Θα έρθει με την ισόρροπη ανάπτυξη, θα έρθει με τη συμμετοχικότητα, με τη δημοκρατία που στην τοπική αυτοδιοίκηση, την κοντινότερη στον πολίτη εξουσία, κυριολεκτικά είναι το α και το ω, και ο δημοκρατικός προγραμματισμός είναι το πρώτο μέλημα που πρέπει να γίνει. Λείπει αυτό. Ήδη εγώ έχω πει πολλά. Να δώσω τον λόγο στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη τον Τσίπρα, και να